ότι η κατάσταση που υπάρχει στο κανάλι είναι απαράδεκτη. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται εδώ μέσα. Λέω εγώ ως Καμπουράκης. Συμφωνώ. Είναι ντροπή, είναι έσχος αυτό που γίνεται εδώ μέσα. Είναι απαράδεκτο. Το από τα αφεντικά μας. Είναι ντροπή. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Είναι δηλαδή. Είναι οι άνθρωποι. Είναι το κλίμα εδώ είναι θλιβερό. Δεν θα έπρεπε να μας έχουν βάλει όλους και εμάς, καλά σε μένα και τον Γιώργη και τον. Τους απλούς ανθρώπους που παίρνουν ένα χιλιάρικο και 800 και 600 ευρώ να τους έχουν βάλει σε αυτό την αναξιοπρέπεια. Αυτό το γελίο πράγμα που γίνεται εδώ μέσα. Γιατί οι μέτοχοι μας και τα αφεντικά μας και οι πλούσιοι άνθρωποι. Δεν θα έπρεπε. Γιατί πια αυτό είναι εξευτελισμός. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε. Είναι καταδίκηση εξευτελισμό. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν. Οι οποίοι δεν έχουν κουμπόδεμα. Δουλεύουν επί δεκαετίες εδώ μέσα. Παιδιά, ανθρώποι παντρεμένοι εδώ μέσα, ζευγάρια. Έχουν εδώ παντρευτεί, είχαν κάνει παιδιά. Έχουν υποχρεώσεις. Άσε με το. Γιατί αυτός ο εξευθελισμός. Λοιπόν. Το είπα και προχτές. Και μπορώ να πω. Ας το κλείσουνε. Ναι. Άμα δεν θέλουνε, ναι. Δεν τους συμφέρει, ας το κλείσουνε. Αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ πέρα είναι πια ο εξευθελισμός της ανθρώπινης ύπαρξης. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή εγώ είμαι 15 χρόνια σε αυτό το κανάλι και έχω πάει και σε άλλα κανάλια, έχω δει ότι οι εργαζόμενοι έχουν δώσει μεγάλη ποιότητα. Ήταν το κορυφαίο κανάλι. Δεν μπορεί οι χαμηλόμισθοι, οι άνθρωποι δηλαδή που πληρώνται 6 και 7 και 8 εκατοστάρικα και δουλεύουν, δεν μπορεί να τους ζητάει ο μέτοχος να κάνουν πλάτη. Διότι βάλανε ένα μήνα, βάλανε δύο μήνες, βάλανε δυόμισι μήνες, βάλανε τρεις μήνες. Δεν γίνεται εγώ που έχω ένα χιλιάρικο εισόδημα να ζητάω από τον τύπο που είναι στο φανάρι και έχει 5 ευρώ εισόδημα, βάλε μου πλάτη. Δεν γίνεται. Να σε χρηματοδοτεί δηλαδή. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άστο. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Και ας πάρουν μια θέση, τέλος πάντων, ας το κλείσουν το θέμα. Ας το κλείσουν το ρημάδι, να ξεμπλέξουμε, να πληρώσουν τις αποζημιώσεις, να πάνε οι άνθρωποι στη δουλειά τους, να δουν τι θα κάνουν. Αυτό που συμβαίνει είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Το λέω εγώ τώρα και ας με διώξουν. Άρχισα να με διώξουν. Δεν μπορεί και να σε διώξουν εδώ μέσα. Έτσι που γίναμε, δεν μπορεί και να σε διώξουν. Λοιπόν. Παρότι εσύ προχθές όταν τα έλεγα εγώ δεν μίλησες, εγώ μιλάω και λέω προσυπογράφω. Φυσικά, μα γιατί δεν προσυπέγραψα τον κύριο προχθές. Προσυπέγραψες με εννοήματα. Α, ναι. Λοιπόν. Ναι, όχι, δεν το έχω παράπονο κανένα. Το θέμα είναι να λυθεί το ζήτημα. Να μην αρχίσουμε να λέμε και άλλα πράγματα, γιατί υπάρχουν και άλλα βήματα και άλλοι δρόμοι. Και άλλοι τρόποι. Δεν λέω τίποτα άλλο εγώ. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή έχουμε έτσι. Και μια υποχρέωση, σου επαναλαμβάνω, το είπα και προχτές και απέναντι στους άλλους ανθρώπους εδώ πέρα, που δεν έχουν φωνή όπως. Φυσικά. Έχουμε εμείς. Οι οποίοι περιφέρονται εδώ πέρα σαν φαντάσματα μες στο κανάλι, δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους. Ποιος άνθρωπος το θέλει αυτό. Ποιος λογικός άνθρωπος μπορεί να το αποδεχτεί αυτό. Και μιλάμε για ανθρώπους που έχουν λεφτά. Δεν είναι για ανθρώπους που δεν έχουν. Ναι, να ήταν ένα μαγαζάκι. Μα πώς. Να ήταν ένα μαγαζάκι. Που έχει τον εργαζόμενο και βλέπει ο εργαζόμενος το μαγαζάκι δεν πάει καλά. Και να περιμένει να πει να ψωνίσει. Και άκου να σου πω κουμπάρε εδώ, βλέπεις. Ναι. Και έχουμε τώρα με τις εκτόσεις που εισπράξουμε τίποτα να πάρεις και εσύ δεν κάτι. Είναι αυτό. Εδώ δεν μιλάμε για αυτό. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν λεφτά και δεν επιτρέπεται αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ μέσα. Αυτό λέμε. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο. Και εσείς εργαζόμενοι είσαστε και εσείς έχετε προβλήματα και έξοδα και δαπάνες. Και εσείς όταν δεν πληρώνεστε. Εμείς για μας μιλάμε, αλλά. Δεν είσαστε εδώ και οι πλούσιοι. Όχι, αν είναι εντάξει. Δυνατόν, σας γνωρίζω. Εμείς είπαμε, είμαστε και μισθά πρόσωπα και δεν μας λυπηθεί κανείς. Αλλά ας λυπηθούνε. Ας λυπηθούνε αυτοί που έχουν τα λεφτά, ας λυπηθούνε αυτούς που δεν έχουν να τρέψουν τα παιδιά τους.